Με πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης έως τη λήξη του ωραρίου στηρίζει η ΑΔΔΗ την 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει για σήμερα, ημέρα Τετάρτη, γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στην πλατεία Καπνεργάτη στην πόλη της Καβάλας. Διεκδικούμε δωρεάν δημόσια υγεία και πρόνοια για όλους, επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ, κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών για συρρήκνωση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, εξόφληση δεδουλευμένων νυχτερινών αργιών και ανάκτηση μισθολογικών απολειών, τονίζει η ΑΔΔΗ σε ανακοίνωσή της. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Όπως βλέπετε, είμαστε η μόνη δύναμη συνδικαλιστική που βγαίνει στους δρόμους για να διεκδικήσει υγεία δωρεάν για όλον το λαό, που λογικά θα έπρεπε οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις στα σωματεία να ήταν στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς, όπως έχουν καταντήσει το συνδικαλιστικό κίνημα σε τελείως αδράνεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελπίδα στον κόσμο και να σου λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτά που είχαμε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι γίναν κάτω από σκληρούς αγώνες και φτάσαμε σε ένα επίπεδο που οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να παίρνουν αυτά που πραγματικά δικαιόντουσαν, να είχαν την ασφάλισή τους. Δυστυχώς τα πήραν το ένα μετά το άλλο όλα πίσω. Κάθε μέρα στο νοσοκομείο υπάρχουν περιστατικά βίας από ασθενείς προς τους γιατρούς. Λοιπόν, αυτό και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, όπως είναι η χρηματοδότηση των νοσοκομείων, πρέπει να το παλέψουμε. Και εμείς, επειδή στη ζωή μας μάθαμε ότι όλα κατακτιόνται με αγώνες, είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πόδι με αγώνα να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να πάρουμε αυτά που μας ανήκουν. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση την οποία υπάρχει στο τομέα της υγείας. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ τραγική. Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις σε προσωπικό, ιατρικό, σε υλικά, στα εργαστήρια. Έχουμε εξουθενωθεί όλοι μας και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ζητάμε να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ο σημαντικός ο ρόλος της. Εάν ενισχυθεί σωστά η πρωτοβάθμια, και το νοσοκομείο θα αποφορτιστεί, οπότε να κάνει και εκείνο το δικό του το ρόλο, αλλά και ο σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί σωστά ο πολίτης. Λέμε όχι κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα, επαναλαμβάνω, των συνταξιούχων, αλλά φυσικά ο αγώνας είναι κοινός τόσο για τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους γενικότερα, αλλά και τους ευρισκόμενους εν ενεργεία εργαζομένους. Άρα ο Ιατρικός Σύλλογος με δικαιολογημένα βρίσκεται δίπλα στους αγωνιζόμενους συνταξιούχους. Μετά το κλείσιμο των πολυατρίων που είχα, όχι μόνο δεν έγινε καμία μεταρρύθμιση, αλλά υπήρξε πλήρης εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας υγείας. Μείναμε χωρίς γιατρούς, χωρίς εργαστήρια, χωρίς υλικά. Όλοι μας ταλαιπωρούμαστε καθημερινά για τα αυτονόητα. Δεν έχουμε γιατρό για να εξεταστούμε, να γράψουμε τα φάρμακά μας, να κάνουμε εμβόλια στα παιδιά μας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Παρόλα τα γεράματα θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους.